Ο Πελαζιακός πέρασε νικηφόρα από τις Μεξιάτες και παρέμεινε στην κορυφή του τρίτου ομίλου της Β' Αυθαιότιδας. Για τη 12η αγωνιστική επικράτησε του Μεξιατικού με 2-0, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μίτσιο που σημείωσε και τα δύο γκολ της αναμέτρησης. Στο 23 ο ποδοσφαιριστής του Πελαζιακού σούταρε η μπάλα κόντρα στον Τσουμπάκου και κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1. 8 λεπτά μετά, στο 31, ο Τσαούσης για την ομάδα της Πελαζίας έκανε τη σέντρα, η μπάλα πέρασε για τον Μίτσιο που από κοντά την έσπρωξε στα δίχτυα για το τελικό 0-2. Υπάρχει μια χαλαρότητα στην ομάδα την οποία οπωσδήποτε ευθύνομαι εγώ και εγώ πρέπει να ξαναδώσω τη σπίθα που έλειψε σήμερα στην ομάδα. Ξέρω τους λόγους, ξέρω το τι ακριβώς γίνεται, ξέρω ότι υπάρχει μια χαλαρότητα. Υπήρξαν δύο παιχνίδια τα οποία ήταν σχετικά εύκολα, τα οποία αυτά δύο παιχνίδια ενώ στον πρώτο γύρο μας βοήθησαν γιατί η ομάδα ήταν καινούργια, προσπαθούσε να βγάλει αυτοματισμούς και τη βοήθησαν αυτά τα παιχνίδια. Τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα παιχνίδια, ενώ η ομάδα είχε ένα ρυθμό πάρα πολύ καλό, την απορριθμίσαν. Έχω μεγάλη ευθύνη και θα το διορθώσω. Το μυαλό πολλών είναι στις ράχες. Θέλω να πω ότι προσπαθώ να περάσω στα παιδιά ότι οι ράχες είναι μετά από 2 εβδομάδες. Υπήρχε το παιχνίδι με Μεξιατικό που πιστεύω ότι θα είναι μια σφαλιάρα καλή για μας και υπάρχει το παιχνίδι με τις ράχες. Υπάρχει το παιχνίδι με τη Γλύφα. Πρέπει να περάσει το παιχνίδι με τη Γλύφα και μετά το μυαλό μας να πάει στις ράχες. Βγάλαμε κάποια πράγματα που έχουμε κάνει στις προπονήσεις. Η ομάδα της Πελαζιάς είναι πολύ καλύτερη, διότι έχει δουλέψει πάρα πολύ καιρό μαζί. Να τους δώσουμε συγχαρητήρια και τους εύχομαι να πάρουν και το πρωτάθλημα. Εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε σκληρά για να καταφέρουμε κάποιους στόχους που έχουμε θέσει για την κατηγορία.